Οπα. Τι έχουμε εδώ. Σάκη, πού είσαι λεβέντια μου, γιατί είσαι σε ταβέρνα. Γεια σου ρε φίλε, ήρθα να τσιμπήσω κάτι, δεν πεινάω, απλά έτσι να... Εγώ με συγχωρείτε τώρα, είμαι εδώ στην κουζίνα, φτιάχνω ένα πρόχειρο, ένα τοστάκι για να φύγω για το κήπεδο, γιατί ξέρει ότι... Κάτσε με ένα τοστάκι, θα μπορείς να πας στο κήπεδο με ένα τόστο. Τι να σου κάνει ένα ε, τόσ, ρε, φίλε, έλα από εδώ έλαξη, να... Εντάξει, είπαμε για να φύγω, να όταν και... θα φτάσω θα σου πω εκεί τι θα... Τέλος πάντων, λοιπόν... Α, τι έγινε, τι, τι κάνει. να κάνω, ρε φίλε, τίποτα. Έτσι, 5-10 λεπτά να βγούμε να πούμε δύο κουβέντε λίγο, πριν το, λίγο πριν το παιχνίδι. Α, είμαστε αερά. Ναι, ναι, βέβαια. Πριν το παιχνίδι, έτσι, πέντε κουβέντε και κλείνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε έτσι κι αλλιώ τη... Η Δευτέρα το βράδυ, έτσι. Ωραίο Α φορέ, φιλαράκι. Πώ το βλέπει το μάτσο τώρα, Για πε μου, έτσι, μεταξύ μα να τα πούμε. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι που έχει πολλά πρέπει ο Παναθυναϊκό. Και λέω πολλά πρέπει γιατί δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Και πάντα ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθυναϊκού, δηλαδή και πρώτο βαθμολογία να ήταν το ίδιο θα σου λέγανε. Ένα παιχνίδι ντέρμπι. Ε, είναι ένα παιχνίδι, ρε δηλαδή παιδί μου, μεταξύ δύο αιωνίων. Αυτό το παιχνίδι όμω για μένα έχει, είναι τελικό. Αποκτά χαρακτήρα τελικού ύστερα από το πολύ κακό ξεκίνημα που έκανε ο Παναθυναϊκό. Ο Παναθυναϊκό, ο οποίο θέλει να βγάλει αντίδραση να δείξει ένα καλό πρόσωπο, αν μπορέσει, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει να έχει έτσι και καλό πρόσωπο. Και κυρίω πρέπει να πάρει την νίκη, γιατί θα μείνει αρκετά πίσω, αν χάσει κιόλα, αν το χάσει το παιχνίδι. Τώρα θα μου πει με ισοπαλία. Εντάξει, και δύο ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να είναι ευχαριστημένο, ούτε καν με την ισοπαλία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Όχι μόνο συμφωνώ, αλλά επειδή ξέρει ότι έχω μεγάλο εκνευρισμό και δεν θέλω τώρα σε 5-10 λεπτά να το χαραμίσουμε, άστο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και, πριν το τέρμπι. Και πριν το τέρμπι, ναι, ας ας, ας τον και ας, ας, και καλύτερα. το καλύτερα. Θα τα πούμε αύριο. Το μόνο που θέλω να πω είναι τα δωράκια που μα δίνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, ο το Πανετολικό, η πατρίδα με την ΑΕΚ. Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, θα τα πάρουμε ποτέ αυτά τα δωράκια. Να φύγουμε από την 8η θέση. Ο κόσμο έχει εκνευριστεί και μάλιστα κοίταξε για να δει τι γίνεται κιόλα. Μόλις 14-15.000 έχουν πουληθεί για το ντέρμπι. Ποιος, ποιος, να το φανταστεί με το ντέρμπι για το ντέρμπι για να καταλάβεις πόσο ο κόσμος σάκι μου έχει απογοητευτεί. Στο ΆΚΑ τώρα ντέρμπι και έχει πουλήσει μόνο 14.000 εισιτήρια πρόεδρος γιατί είναι πονηριά αυτό που κανένα σου λέει τώρα θα φά, που θα φάω το κράξι μας, πουλήσουμε για τίποτα τώρα. Και όμως ακόμα και με την Τζέλσι που έδωσε η εισιτήρια 15.000 θα πάνε, τα μισά πιστεύω και παραπάνω θα είναι τα διαρκεία, οπότε αντιλαμβάνεσαι που πάει το θέμα. Και για να απαντήσουμε και σε ένα φίλο, είδα εκεί πέρα ένα μήνυμα, και πρέπει να το πω λίγο έτσι σε μισό λεπτό: Που έλεγε στο λάμπρο το γκαραγκάνι που μιλάει για τα Ιστήρια και λέει Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Σοβαρό, οπότε γι' αυτό λέει: Αναλώνεστε σε πράγματα μάλλον μη σοβαρά. Α, ναι. ε, δεν ξέρω αν το απάντησε, να το απαντήσω κι εγώ. Γιατί δεν πρέπει να μεταφέρει. Συγγνώμη, πριν πεις αυτό, δεν πρέπει να μεταφέρει. Ε, αυ... Γιατί είδη είναι αυτό, δεν πρέπει να το μεταφέρει ρεπόρτερ, δηλαδή. Δεν κραφέρετε πέντε λεπτά. Και ρωτάω εγώ το παλικαράκι αυτό που το έγραψα. Αν είναι σοβαρό. Πε μου, τι ακριβώ άλλο σοβαρό μπορούσαμε να συζητήσουμε, που πλέον το μόνο πιο σοβαρό ήταν αυτό με τα ιστήρια. Γιατί όλα τα άλλα λοιπόν, θερούνται σοβαρότητα. Όλα τα άλλα, αγόρι μου, είναι ασόβαρα να μιλήσεις για τι πράγμα. Το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή που μπορούσε να πει ο άνθρωπος ήταν αυτό για τα ιστήρια, γιατί όλα τα άλλα ήταν για κλάμα, γι' αυτό. Λοιπόν, άστο καλύτερα, μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Πες μου σήμερα συνθέσεις, ποιοι θα είναι έξω, ποιοι θα είναι μέσα Γιατί τι προβλέπεις. Πριν, καλά, δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε, γιατί με τις αλλαγές που έκανε και στην Πανιαλούκα ο Αλόνσο, με τι χρησιμοποιήσει Τώρα πόρα, να σου πω, ενώ τον, μετά τον είχε. Η τη Μπανιαλούκα, την Μπόρατ, το Ανίτα μου ηρέμησα. Έχει ναι. υπόψη ότι Αλόνσο, ο Παπαδημητρίου, όλα αυτά. Κάτι μου λέει ένα πουλάκι τώρα, δεν ξέρω τι πουλάκι θα είναι. Καρακάξα ή μπεκάτσα. Νομίζω θα το φάνε. Λοιπόν. Ε... Πρι... να πω κάτι, πριν πάμε στι συνθέσει, να πω δεν ξέρω. μιλάω πρόσφυγα, ναι, εντάξει, να σου πω κάτι εγώ ξέρω, γιατί δεν το έχω πει ούτε καν στο ραδιόφωνο, ότι ήδη, απλά τώρα δεν θέλω να δημιουργήσω κλίμα προ το τερμπή, ξέρω ότι έχουν κάνει προεργασία για προπονητή, Έλα, μιλάνε, έχουν ξέρω μιλήσει τέλος πάντων. τώρα. Εμείς φωνάζουμε τώρα για κάτι Παπαδημητρίου και κάτι τέτοια που δεν μιλάνε όλοι γιατί γράφουν από εκεί που πληρώνονται. Λοιπόν, δεν μιλάνε. Τι είναι όλη αυτή η ρεση. Τι είναι όλη αυτή και τους δαντεύει. Και κύριε Πρόεδρε, τις μεταγραφές, τα διοξήματα το, τις μεταγραφές, το έλα εδώ, φύγε εσύ, έλα ξέρετε, ξέρετε, γίνονται ημέν τον Άνοιξ, την άνοιξη και οι δε μεταγραφές γίνονται μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, να μπουν μέσα όλοι οι παίχτες και προπονητής για να ξεκινήσει η σεζόν. Τα ίδια παντελάκι μου είστε, τα ίδια παντελή μου. Οκτώβρη μήνα το είχα πει και ακόμα μπαίνουν μεταγραφές. Και ένα προπονητής ο οποίος έχει μηδενίσει τη δουλειά του τετέ, του καινούριου, του, ένα μπάχαλο, ένα μπάχαλο. Το Ήβγασον πίσω είναι τραγικά μόνος. Δηλαδή, αλλού για αλλού, δίνετε τα λεφτά σας, αλλά δεν ξέρετε πού πάνε τα λεφτά σας. Κουβά, κουβά πάνε τα λεφτά σας. Ξυπνήστε. Και άμα δεν ξέρετε, βάλτε κάποιον άλλον. Όλους αυτούς, άμα τους διώξετε, το θέμα είναι να βάλετε μυαλό, να φέρετε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν μπάλα. Και δεν τα παίρνουν για να φέρουν, να παίρνουν... <Και> κάποιοι δικοί τους μέσα στην ομάδα και να δίνουν χαρτάκια. Ξυπνήστε. Δεν είναι ο Σκάι μόνο και τα καράβια, είναι και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε. Και, και έλεγα πριν, συμπληρώνω σε αυτό που λες, ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει μάλλον τώρα... Ε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που ζήτησε ο Τερήμ που δεν τα βρήκαν με τον Τερήμ. Ε, να ξυλωθεί η μισή ομάδα σχεδόν μέχρι τώρα. Και επίση, τι άλλο στερείται ο Παναθναϊκό. Ο Τερήμ ζήτησε και έναν διοργάνωσε στα ελέγχη του Παναθναϊκού. Εσύ, στη θέση του Καρεμπέ που έχει Ολυμπιακό, α πούμε. Ε, δεν θα ήταν ωραίο να είναι ο Σισε, λέω ένα τέλει παράδειγμα. Τέλει ο Παρακούνη, ο Πασινά, ο Παίκτες, Ποιος είναι Τον κανένα, δεν λέω εγώ. Εντάξει, δεν θέλω να το πείσω κανένα. Ναι, τέλο πάντων. Δεν ναι, ξέρω. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Πάρετο. Είναι ψηλά γράμματα, αγόρι μου είμαι και σίγουρο αν οι παίκτε, οι ξένοι που έχουν έρθει, κατανοούν τι σημαίνει ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακό, σε ποια ομάδα έχουν έρθει. Λοιπόν, αν έχουν μάθει την ιστορία τη ομάδα, τη σημασία αυτών των αγώνων γενικότερα, γιατί αν θυμάστε, εμεί έχουμε κάνει τόσε συναντεύξει από παλεμάχου, παλιά, τι παλιέ εποχέ, όταν είχαν ένα μάτσο Παναθναϊκό, ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν έβγαιναν οι παίκτε. Όχι να βγουν ένα ποτό, ντρεπότανε επειδή χάσανε. Λέω εγώ τώρα. Παρε, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, έξω τώρα Δεν ξέρουν ποιο είναι Άστα, το Σούπερ Μάριο. Δεν θα το έχουν δει στη ζωή του. Λοιπόν, άστο γιατί λοιπόν, πάει άλλο το πάνω, θέμα πάνω. και σύμπερμα. ειλικρινά έχω στεναχωρηθεί. Πάρα πολύ το θέμα είναι να βγάλουν να βγάλουνε πείσμα, αντίδραση. Α πάρουν και το δωράκι τη ΑΕΚ χθες, που του έκανε η πανετολικάρα μα, η πατρίδα μα. Έτσι, α βγάλουμε λίγο και το δωράκι αυτό, γιατί μπορεί από την 8η να φτάσει στη 4η-5η θέση κατευθείαν από μια αγωνιστική. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μια ζωή, κύριε Πάρετρε, Πάρε, τα δώρα. Τα δώρα δεν είναι μια ζωή. Και για όσου ορισμένοι βάζετε στα Facebook και αυτά, θυμάστε με την τριάρα που χάσαμε εμεί και κερδίσατε εσεί. Γι' αυτό σα λέω, μην μιλάτε πολύ γρήγορα και εύκολα, γιατί ο Θεό από πάνω γελάει. Τριάρα ρίξατε, άσο από τον πανετολικό. Το φάγατε. Λοιπόν, γι' αυτό ακόμα να μην λοιπόν. γελάτε, μην μιλάει κανεί. Είναι πολύ νωρί. Όχι ότι εμεί είμαστε καλύτεροι. Τα χάλια μα έχουμε. Λοιπόν, αλλά μην νομίζει και η ΆΕΚ ότι έχει κάνει καμία υπερομάδα. Την είδαμε χθε με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικό έχει φτιάξει ωραία ομάδα. Κανένα από τους μεγάλους του μεγάλου του δεν έχει τίποτα. ξεχωρίσει. Κανένα. Εγώ θα ξεχωρίσω λίγο μόνο τον Άρη. Ο, ο δεν Ξεχω... έχει και έχει βγάλει πρόγραμμά τη τον κέρδισε τον Δεν, πρό, είναι. Τον Άκου, δεν να μήνει. Είναι δεύτερο γύρο, θα ξεφουσκώσουμε κάποιε ομάδε. Με τα τωρινά δεδομένα, λοιπόν. μιλάμε. Με τα, είναι, δεδομένα. Απλά, με τα τωρινά κύριε, έχεις... δεδομένα. Μην δεδομένα, Δεν υπήρχε ο 28 θέση, τώρα έκτη αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική. Πάμε στην έκτη. Ε, Εντάξει, Λοιπόν, για την να πούμε. λεπτά, να και τα Στην αποστολή ε, ναι, αφού δεν έχει υπογράψει ναι, ναι, με τον Παναθηναϊκό, Ο Νίκας είναι, είναι μέσα. Λοιπόν, ε, από εκεί πέρα, ο, 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 Αλάνσο δεν είχε και χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα γιατί είχε ταξίδι. Μπάνια Λούκα γύρισε με μια προπόνηση στην ουσία. Ε, με αυτά που είδαμε ε, όμω. στη εκεί, Λούκα μπορεί ίσως να κάνει. Φωτογραφή. Μπάνια Λούκα δεν νομίζω. Ναι, μπάνια στη Λούκα. σω να φωτογράφησε και την Εδεκάδα με τον Ολυμπιακό. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πρόσεξε. Ντρακόφηση κάτω από το δοκάρια δεν, βλέπω αλλαγή. Μπλαντένοβετ αριστερά. Τώρα, Μπάλτοκ e, ή κοτσιρα, εγώ θα προτιμούσα Κότσυρα. ο Λόντσο μπορεί να προτιμήσει Μπάλτοκ. E, γιατί έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ήγκασον και Τβάη στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, Αράο e, φαίνεται δεν είναι αμετακίνητο στο κέντρο. Τώρα με τον Τζέιμ θα είναι σκέντα, σκέντα, αντί του Μαξίμου. Με του και, και σταθερού παίχτε, έτσι. Αλλά Α, τον αυτού. έχει πεθάνει γι' αυτό. Με παίχτε. τον Τζέιμ. Ίσως αντί του Μαξίμοβιτς και μπροστά από τους δύο εγώ τώρα, επειδή έκανε ένα καλό παιχνίδι τον Πακασέτα, θα προτιμούσε τον Πακασέτα. Ε, μπορεί να δούμε τον Ουναή. Εκεί παίζεται αυτή η θέση. Σέντερ Φόρ Ιωαννίδη, Τετέ Πελίστρι στα άκρα. Ε, αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα. Τώρα, αν θα δούμε αλλαγέ εκπλήξει από τον Αλόνσο, όπω είδαμε και στην Πανιαλούκα, δεν το ξέρω εγώ. Κάπω έτσι βλέπω να πάει ο Παναθανικό στο αυτό το τέρμπι. Με μεγάλο πρέπει, θα ξαναπώ. Και επίση, πριν κλείσουμε, λάζα να πούμε, γιατί Άρθιε. φαντάζομαι θα έχει εσύ, τα μηνύματα. Ε, δεν θα τελειώσω το μάτ και όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Ο Αθηνικό Μακριά Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν μάκριά, ορισμένοι αυτά. έχουν το δικαίωμα, Σάκη μου. Είδε ότι ενώ έπρεπε να είναι 60.000 κόσμος, μόλι 14-15.000 έχουν αγοράσει εισιτήριο. Τι δείχνει αυτό, ε, αν νομίζεις δείχνει ότι τη δυσάρεσκεια, δεν σύμφωνο και με αυτό, αλλά έχει το δικαίωμα ο σου λέει είναι ένα κακό έργο, μια κακή παράσταση που δεν θα πάω να δώσω λεφτά. Δεν θέλω το δικαίωμα. Ναι. Okay. Και ευθύνεται ο πρόεδρο. Τελείωσε. Τέλο. Λοιπόν, τα ανέκδοτα. Λοιπόν, σου... Αυτό έλεγα ότι. Τώρα με το... Αυτό πήγα να πω με το... Okay. πριν το ανέκδοτο με τον καινούριο αθλητικό νόμο. Ε, δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά ούτε να λερώσετε το ποινικό σα μητρό, ούτε θα είναι για το καλό του Παναθηναϊκού να γίνει, να γίνει οτιδήποτε, οποιοδήποτε είδο φασαρίε. Τίποτα. Αν νομίζετε ότι δεν θα κρατήσει τα νεύρα σα, μην πάτε στο γήπεδο. Και τελείω το πανηγύρι. Τώρα ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ε, το είπα και στο ράδι, θα σου πω δύο και να κλείσουμε. Τι, τι, να σου πω λοιπόν, τι, τι είναι. κοινό έχουν το Βιάγκρα και ο Ολυμπιακό. Κοινό. Ε, τώρα Έλα, κάτι έπαιζε, έπαιζε, το πω. Για πες, έπαιζε, το Για τα προκληματικά. Την ανόρθωση, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Σ' άρεσε, ε. Ποιο, ποιο, ζώο είναι, 30 εκατοστά ψηλό, το είπα και στο ραδιόφωνο. Είναι κίτρινο και έχει μαύρες βούλες. 30 εκατοστά ψηλό, κίτρινο και έχει μαύρες βούλες. Να το πάρει το ποτάμι. Και τώρα τι διάλο. Για πες το. Η χαμηλοπάρταλη. Λι... εντάξει, καλό πολύ έτσι. καλό. Καλύτερο από το δικό μου. Λοιπόν, χαιρετούμε, Σάκη, φεύγω. Λοιπόν, Τράβα ρα... πήγαινε φάει και, βράδυ, και βράδυ, καμία προβατίνα πίσω ή μάλλον η Κολεβίγκαν, τίποτα. Δεν είμαστε κατά. Προλαβε... Προλαβαίνεις, προλαβα, δεν Ναι, να φάω το τοστάκι τώρα και έφυγα. Έλα, άντε. Τα λέμε το, το άντε, βράδυ. Άντε, φυλάκια. Άντε, γεια.